Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο, στο οποίο σήμερα θα σας διηγηθώ την ιστορία μου από την πρώτη μέρα που έπαιξα μπιλιάρδο μέχρι που κέρδισα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων και έφτασα να εκπροσωπώ την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό. Να πέσει το intro. Bro, this is how look in his eyes, bro. He's gonna kill. I know, but look at this. This is harder than look. He's gotta run into it. Look, he's almost out. Oh, what? He's pissed. Oh, dude, he's like not today. This looks, dude. Bro, that was harder than it looked. Είναι καλοκαίρι του 2003 και έχω πάει για μπιλιάρδο με τους φίλους μου, τους μαθητές μου από το σχολείο. Και μόλις έχουμε πάρει και τον έλεγχο από τα αγγλικά στο φροντιστήριο. Και είμαι σχετικά χαρούμενος γιατί έχω πάρει και καλό βαθμό. Και οι φίλοι μου παίζανε πιο πριν από μένα. Εγώ πήγαινα μαζί τους κάποιες φορές, αλλά βαριόμουνα. Τους έλεγα: πω πάλι μπιλιάρδο παίζετε. Δεν ξέρω τι θα κάνω πάλι. Άντε, σας περιμένω. Τις περισσότερες φορές δεν έπαιζα. Αλλά εκείνη τη μέρα ήταν η πρώτη μέρα που αποφάσισα να πω: άντε, θα σας κάνω το χατήρι και θα παίξω. Τι θα παίξουμε, αφού θα παίξει και ο Μάριος, που έχει κέφια σήμερα. Ας παίξουμε διάδες. Εγώ επειδή ήμουνα ο χειρότερος της ομάδας εκείνη τη στιγμή, έπαιξα με τον καλό από τα 4 άτομα που ήμασταν και παίξαν δύο άλλα παιδιά, δύο άλλες μαθητές μου μεταξύ τους. Λένε λοιπόν θα παίξουμε πάγκο στα δύο νικηφόρα, οκτάμπαλο, και ο χαμένος θα πληρώσει το τραπέζι, αυτό σημαίνει πάγκο. Κάτι που εγώ δεν το είχα καταλάβει καν, δεν ήξερα το εκείνη την εποχή τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, παίζουμε, παίρνουμε το πρώτο παιχνίδι, νομίζω χάνουμε το δεύτερο, αλλά τελικά κερδίζουμε και το τρίτο παιχνίδι και ήταν η πρώτη μου φορά που έπαιξα μπιλιάρδο εκείνη τη μέρα. Μόλις κερδίζουμε, λέω τώρα τι γίνεται, λέει τώρα αυτοί που χάσανε πληρώνουν το τραπέζι. Δηλαδή λέω εμείς δεν πληρώσουμε. Μου λέει όχι. Επειδή κερδίσαμε, του λέω. Μου λέει ναι. Λέω πω πω. Είναι φανταστικό αυτό το παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τελικά. Κακώς δεν έπαιζα κάθε μέρα που ερχόμουν μαζί σας και σας έβλεπα να παίζετε. Και από εκείνη τη μέρα και μετά, πορώθηκα τόσο πολύ που έψινα εγώ τους φίλους μου πλέον για να πάμε να παίξουμε μπιλιάρδο. Τέλος πάντων, αρχίζουμε και πηγαίναμε κάθε απόγευμα και παίζαμε και θυμάμαι ότι είχα ένα χαρτζιλίκι 5-6 ευρώ κάθε τρεις και λίγο και κοίταζα τα λεφτά και έλεγα πω πω είναι 6 ευρώ η ώρα. Άρα στη χειρότερη θα παίξω τουλάχιστον μία ώρα αν χάσω όλα τα παιχνίδια. Και εγώ για να μην χάσω και για να παίξω περισσότερη ώρα, έλεγα στους φίλους μου τότε, λέω παιδιά εγώ δεν είμαι αρκετά καλός, οπότε πρέπει να μου χαρίσετε. Και αυτοί φυσικά το δεχόντουσαν γιατί ήταν και το λογικό. Και έτσι ξεκίνησα να πρωτοπαίζω. Οπότε εγώ άρχισα σχετικά γρήγορα να κερδίζω και αυτό άρχισε και να μου αρέσει και περισσότερο το μπιλιάρδο. Τέλος πάντων, έπαιζα όσο περισσότερο όσο μπορούσα κάθε μέρα και παίζαμε στο Μαρούσι στο Galaxy, στο οποίο υπήρχε και ένας παίχτης, ο Τάκης, ο Τάκαρους, όπως το λέγαμε, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίχτης του μαγαζιού. Όταν εγώ ήμουν 12, αυτός ήταν περίπου 17, οπότε τον έβλεπα σε εκείνη την ηλικία σαν να είναι θείος μου, τόσο μεγάλος. Και με συμπαθούσε πάρα πολύ αυτός ο τύπος και είχε κάτι το εκπληκτικό, έπαιζε με ένα φανταστικό στεκάρισμα το οποίο δεν είχε καμία σχέση με κανέναν άλλον που είχα δει να παίζουνε και ήταν και πάρα πολύ καλός. Ήταν σίγουρα καλύτερος του μαγαζιού. Ο καλύτερος παίκτης που ήξερα εκείνη την εποχή. Και επειδή με συμπαθούσε και πάρα πολύ, ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που άρχισε να μου δείχνει μερικά πράγματα και θυμάμαι κιόλας όταν έπαιζε μαζί μου αυτόματα έπαιρνα τόσα πολλά στοιχεία που κι εγώ γινόμουν καλύτερος. Και το καταλάβαινε, ήταν αισθητό αυτό. Τέλος πάντων, τον επόμενο χρόνο λοιπόν,
άρχιζα να παίζω όσο περισσότερες ώρες μπορούσα συνέχεια μετά το σχολείο, για να θυμάμαι πήγαινα με τη μία για μπιλιάρδο, δηλαδή τελείωνα το σχολείο, πήγαινα σπίτι, έτρωγα και προσπαθούσα να φάω και γρήγορα για να έχω μισή ώρα περισσότερη στο μπιλιαρδάδικο και μέχρι το βράδυ που γύρναγα σπίτι. Έπαιζα λοιπόν στο Μαρούσι για τον πρώτο χρόνο και κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναμε στην Κηφισιά, στην Πρεσβεία, πιο αραιά βέβαια, γιατί ήταν πιο μακρινή απόσταση, με το τρένο και παίζαμε μπιλιάρδο στην Πρεσβεία, στην Κηφισιά, στο οποίο μπιλιάρδο όταν πήγα πρώτη φορά μαγεύτηκα, γιατί είχε πολύ καλύτερα τραπέζια από αυτά που είχαμε συνηθίσει, είχε πολύ καλύτερες μπάλες, ήταν όλα πολύ προσεγμένα και κυρίως είχε και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Παίχτες που πρώτη φορά έβλεπα τόσο καλούς. Τέλος πάντων, από τις πρώτες φορές που πήγα λοιπόν, διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα τουρνουά εκείνη την εποχή και λέω, τι ώρα θα μπορούσα να παίξω κι εγώ σε αυτό το τουρνουά, και πάω σιγά σιγά δειλά και ρωτάω, λέω, συγγνώμη, λέω, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να παίξω κι εγώ σε αυτό το τουρνουά και πώς γίνεται και τι πρέπει να κάνω για να παίξω. Μου λένε, ναι, ξέρω εγώ, μπορείς να παίξεις, είναι με ομίλους κλπ. Τέλος πάντων, συμμετέχω στο τουρνουά και παίζω σε ένα παιχνίδι μου από τα πρώτα με ένα φίλο μου πλέον ακόμα, τον Νίκο το Δομεστίνη, με τον οποίο, ο οποίος ήταν 3-4 χρόνια μεγαλύτερός μου, όταν εγώ δηλαδή πήγαινα Δευτέρα Γυμνασίου, πήγαινα Δευτέρα Λυκείου, και παίζουμε, χάνω 7-2 και θυμάμαι μόλις τελειώνει ο αγώνας, του λέω, φίλε, του λέω, εσύ είσαι παιχταράς. Εσύ, του λέω, είσαι σαν επαγγελματίας παίζεις, του λέω, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που κάνεις. Μου λέει, αδερφέ μου λέει, αν εσύ εντυπωσιάζεσαι από το πώς παίζω εγώ, δεν μπορώ να σου εκφράσω το πώς νιώθω εγώ για το πώς παίζεις εσύ που είσαι τόσο μικρός και παίζεις τόσο καλά. Εγώ δεν πολύ έδωσα σημασία γιατί ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που δεν κατάλαβα καν τι μου έλεγε, αλλά παρόλα αυτά μου λέει, άκου να δεις, θα σε γνωρίσω εγώ εδώ στον κύριο Δημήτρη που έχει το μαγαζί κλπ. Να έρχεσαι εδώ να παίζεις και θα παίζεις και με πιο καλούς παίχτες και θα γίνεις ακόμα καλύτερος. Και σιγά σιγά μπορεί να πιθανό να παίξεις και στο Πανελλήνιο Παίδων, το οποίο είναι κάτω των 16, και άμα βελτιωθείς και μπορεί να πας και πολύ καλά. Και τέλος πάντων έτσι έγινε η πρώτη μου μετάβαση από το παίζω με τους φίλους μου, με το παίζω σε ένα πιο σοβαρό μπιλιαρδάδικο, το οποίο ήταν και πιο συγκροτημένο και είχα ξεκίνησα να αρχίζω να σκέφτομαι ότι μπορεί να παίξω Πανελλήνιο με άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Εν τω μεταξύ, εγώ σαν παιδί ήμουνα πάρα πολύ χαμογελαστός και φιλικός και πάρα πολύ εξωστρεφής. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με βοήθησε να κάνω πάρα πολλούς φίλους. Εκεί πέρα λοιπόν στην Πρεσβεία αρχίζω και γνωρίζω πάρα πολύ καλούς παίχτες, τους οποίους, οι οποίοι με συμπαθούσαν και πάρα πολύ γιατί ήμουν πολύ μικρούλης και έχει πλάκα όταν ένα παιδάκι είναι μικρό, παίζει καλά ας πούμε. Οπότε άρχισα και τους ρωτούσα, εγώ τους λέω πώς θα γίνω καλύτερος και τι πρέπει να κάνω και πώς θα βελτιωθώ, και μου λέγανε ο καθένας τα δικά του. Μου λέγανε για παράδειγμα ότι πρέπει να κάνεις ατομική προπόνηση και θα σε βοηθήσει πολύ και πρέπει να παίζεις συγκεκριμένα drills και να προσπαθείς να βελτιώσεις τη στάση σου και ποια είναι η σωστή στάση, και συνέχεια όλες μας συζητήσεις είχαν να κάνουν με το πώς θα γίνω καλύτερος. Οπότε και εμένα, επειδή πήγαινα εκεί πολύ συχνά, με είχαν ψιλοσυμπαθήσει περισσότεροι και στο μαγαζί αυτό μου είχαν παραχωρήσει το δικαίωμα να κάνω προπόνηση μόνος μου, χωρίς να πληρώνω. Μόλις εγώ το έμαθα αυτό, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που ό,τι ελεύθερο χρόνο είχα, πήγαινα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή κάθε μέρα και συνέχεια, και έπαιζα μόνος μου 8 ώρες και η ώρα πέρναγε σαν νερό, δηλαδή
μου φαινόταν, ήμουν τόσο ευτυχισμένος την ώρα που έπαιζα, που ήταν το καλύτερό μου. Μου φαινόταν απίστευτο το γεγονός ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα μπιλιάρδο στο οποίο θα δοκιμάζω πράγματα και θα δοκιμάζω ό,τι θέλω και θα κάνω ό,τι θέλω χωρίς να πληρώνω. Οπότε έκανα πολύ μεγάλη κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Τέλος πάντων, γνώρισα λοιπόν πολλά άτομα εκεί πέρα και πηγαίναμε και τρώγαμε και διάφορα άλλα πράγματα και τους λέω, και μια μέρα μου με πιάνει ένας κύριος τότε, ήταν ξέρω εγώ 35 χρονών κάτι τέτοιο, εγώ ακόμα μικρός, και μου λέει: «Μάριε, σήμερα θα πάμε σε ένα μπιλιαρδάδικο το οποίο το έχει ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα, στον Φάληρο, στον Different, και θα πάμε να δεις πάρα πολύ καλούς παίκτες». Και λέω: «Πω πω, wow, ξέρω εγώ, πίστευτο». Και ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στον μπιλιαρδάδικο του Οικονομόπουλου και πραγματικά είδα, θυμάμαι σαν τώρα τις πρώτες τεκές που είδα, λέω πω πω, λέω τι κάνουν αυτοί οι παίχτες, λέω είναι απίστευτοι. Είναι τρομερό πως μπορεί κανείς να είναι τόσο καλός. Και σιγά σιγά άρχιζα να γνωρίζω όλο και περισσότερα άτομα, τα οποία και με βοηθούσαν με τις συμβουλές τους και με προέτρεπαν στο να συνεχίσω να παίζω και να γίνω καλύτερος περισσότεροι από αυτούς. Τέλος πάντων, σιγά σιγά άρχιζα να βελτιώνομαι, πήγαινα και στα άλλα μαγαζιά, άρχισα να πηγαίνω και σε άλλα ακόμα μαγαζιά, όπως ήταν το μαγαζί του Βασάλη στο Champion, στη Νέα Σμύρνη, στο οποίο γνώρισα και τον Βασάλη και είχαν και αυτή εντυπωσιαστεί ευχάριστα και με είχαν συμπαθήσει σαν παιδάκι. Και σιγά σιγά άρχιζα να παίζω, έχουν περάσει πλέον 2-3 χρόνια, 2 χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου που αρχίζω και παίζω, και φτάνει σιγά σιγά η ώρα που είναι να παίξω πρώτη φορά πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο γινόταν στο Πέραμα, σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με εξέδρες και μπιλιάρδα, στα οποία γινόταν το πανελλήνιο πρωτάθλημα εκείνη την εποχή. Μόλις ήταν να παίξω το πανελλήνιο πρωτάθλημα, είχα γνωρίσει τα περισσότερα παιδιά που θα παίζαμε στο πανελλήνιο, όπως ήταν ο Καζάκης και ένα άλλο παιδί από τη Νέα Σμύρνη, ο Παπαχατζόπουλος, ο Τζο, όπως το λέγαμε. Και θυμάμαι ήταν και να παίξει και στο πανελλήνιο ένα παιδί από τη Σαλαμίνα, ο Νίκος ο Χριστοφορίδης, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο του κόσμου στις τρίσποντες. Είχα ακούσει αυτό για αυτό το παιδί τότε. Εγώ ήμουν πιο καλός από όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν είχα εικόνα για τον Νίκο τον Χριστοφορίδη και ήταν ένας παίχτης που όταν τον είχα ακούσει πράγματα για αυτόν, οπότε τον φοβόμουν και λίγο. Έως πολύ. Τέλος πάντων, ξεκινάει το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Παίζω με 2-3 παγώνες, ήταν διπλή πυραμίδα και βρίσκομαι στο σημείο που έχω κερδίσει, έχω κάνει 2-3 νίκες και βρίσκομαι, συναντιέμαι με τον Νίκο τον Χριστοφορίδη που ο νικητής θα παίξει τελικό νικητών, στην οποία από την άλλη μεριά είχε προχωρήσει ο Καζάκης και με τον οποίο τον είχα γνωρίσει από την Γλυφάδα πιο πριν στο σπίτι ενός φίλου. Ήξερα ότι είμαι καλύτερος γιατί είχαμε παίξει ήδη αρκετές φορές, οπότε δεν είχα άγχος απέναντί του, αλλά είχα πολύ άγχος απέναντι στον Νίκο τον Χριστοφορίδη. Και μόλις μαθαίνω ότι παίζω με αυτόν, λέω πω τώρα τι θα κάνουμε και πώς θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, και είναι πολύ καλός και πίστευα ότι θα κερδίσω. Και τέλος πάντων ξεκινάει ο αγώνας, παίρνω ένα παιχνίδι εγώ, παίρνω ένα παιχνίδι αυτός, παίρνω το επόμενο, παίρνει το μεθεπόμενο, γίνεται μια σκληρή μάχη και φτάνουμε 5-5 στα 6 νικηφόρα και καταφέρνω, παίζοντας όσο καλύτερα μπορούσα για τα τότε δεδομένα μου, και κερδίζω 6-5. Έχω καταχαρεί, λέω πω πω τέλεια, λέω, τουλάχιστον θα πάω τελικό, γιατί τώρα παίζω με τον Καζάκη που είναι εύκολος αντίπαλος, ωραία.
τέλεια, ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Οπότε την ίδια μέρα, λίγο αργότερα, έρχεται η ώρα που παίζω με τον Καζάκη και ο νικητής προκρίνεται στον τελικό, ο χαμένος, θα παίξει με τον Χριστοφορίδη για έτσι το ένας από τους δύο να πάει στον τελικό. Παίζω με τον Καζάκη, τον έχω υποτιμήσει. Γίνονται και κάποια λάθη τώρα που να θυμάμαι. Και βρίσκομαι και χάνω 6-4 νομίζω. Και εγώ τότε δεν μπορώ να το πιστέψω τι μου έχει συμβεί. Δεν στεναχωριέμαι μόνο που έχασα. Στεναχωριέμαι που ξέρω ότι θα παίξω με τον Χριστοφορίδη από πίσω. Που τον έχω κερδίσει πως ήταν το καλύτερο σετ της ζωής μου τότε. 6-5. Και λέω, τώρα θα βγω τρίτος, γιατί τώρα σιγά μου ξανακερδίσω. Και έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχα κατανευριάσει, κοπάναγα τις πόρτες στην τουαλέτα στο πέραμα, θυμάμαι. Τέλος πάντων, μου λένε εκεί, είχε έρθει μαζί μου και ο Νίκος ο Δομεστίνης και αυτός που με πήγε, ο φίλος μου ο Δημήτρης, στο Οικονομόπουλο πρώτη φορά στο μαγαζί του και δύο-τρία άλλα παιδιά από το μαγαζί, πρεσβεία. Μου λένε, Μάρια, δεν πειράζει, προσπάθησε να παίξει καλά και ας γίνει ό,τι γίνει. Τέλος πάντων, έρχεται η ώρα να παίξω και λέω, Μάρια, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δώσει το 100%. Ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι, καταφέρνω και το παίρνω. Έσπαγε ο νικητής. Σπάω στο επόμενο παιχνίδι, βάζω τα δυνατά μου, καταφέρνω και το παίρνω. Λέω, Μάρια, κοίταξε, δεν μπορείς να χάσεις τώρα παιχνίδι, γιατί άμα χάσεις, θα σπάει αυτός. Και άμα σπάει αυτός κάθε φορά, σε κάθε επόμενο παιχνίδι, πρέπει να έχεις δημιουργήσει μια ασφαλή απόσταση, ώστε τουλάχιστον να μπορείς να κερδίσεις το 90. Μετά πολλά παίρνω και το επόμενο, λέω, τώρα πιο προσεκτικά ακόμα. Παίρνω και το επόμενο, βρίσκομαι 5-0 και τον είχα τόσο ψηλά στο μυαλό μου που λέω τώρα πρέπει να πάρεις και αυτό, γιατί άμα δεν το πάρεις μπορεί να χάσεις το παιχνίδι, θα σπάει αυτός και μπορεί και να χάσεις τον αγώνα μετά. Παρ' όλα αυτά δίνω το 200% του εαυτού μου και κερδίζω το σετ 6-0 και δεν μπορούσα καν να το πιστέψω. Θυμάμαι, τελειώνουμε και μου δίνει το χέρι του και μου λέει, δεν έχω παίξει ποτέ μου με τόσο καλό αντίπαλο. Εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ. Ήταν η μεγαλύτερη συγκίνηση που είχα μέχρι τότε. Και έχω προκριθεί λοιπόν και εγώ στον τελικό, ο οποίος τελικός δεν θα γίνει εκείνη την εποχή. Θα γίνει στο τέλος της σεζόν, σε ένα ξενοδοχείο στον Πειραιά, στο Θεοξένια, που θα γίνουν όλοι οι τελικοί όλων των πρωταθλημάτων και μένουν περίπου 6 μήνες, το οποίο πρέπει να προετοιμαστώ για να παίξω τελικό, όπου και ο νικητής όχι μόνο θα πάει πανευρωπαϊκό, αλλά θα έχει και τα έξοδά του πληρωμένα για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Περνάει ο καιρός και καθώς περιμένω για να παίξω τον τελικό, στο περίπου εξάμενο που έμενε από το τέλος του 2006 μέχρι αρχές καλοκαιριού του 2007, αρχίζω και προετοιμάζω τον εαυτό μου και για να αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται παικτικά αλλά και ψυχολογικά και αρχίζω και να συμβιβάζω με το ενδεχόμενο να χάσω. Εντάξει, και να χάσεις δεν πειράζει, βγει ο δεύτερος καλύτερος στην Ελλάδα, okay. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα. Και θυμάμαι ότι γίνεται λοιπόν, φτάνει το αρχές καλοκαιριού, φτάνουμε στο Θεοξένια, στο οποίο έχω καλέσει και διάφορους φίλους. Ο Καζάκης και αυτός πάρα πολύ αγαπητό παιδί και με πολλούς φίλους επίσης, οπότε η εξέδρα γενικά έχει ένα ευχάριστο κλίμα και το ξενοδοχείο αυτό ήταν πολυτελέστατο και έχει έρθει μάλιστα και για τηλεοπτική κάλυψη η ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, στη οποία έδειξε κάποια στιγμιότυπα από τους αγώνες και έκανε μια αναφορά. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι είχα κρατήσει στο μυαλό μου τη συμβουλή κάποιου, παίξε για να διασκεδάσεις και να το απολαύσεις και να παίξεις καλύτερα, και το να παίξεις καλύτερα θα είναι φυσική εξέλιξη αυτού. Και όντως έπαιξα όσο καλύτερα μπορούσα και κέρδισα. Και το επόμενο βήμα ήταν
να προκριθώ, να παίξω στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2007. Το κύπελλο που πήρα ήταν αυτό εδώ, από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 8 μπάλο εφήβων, αγωνιστικής περίοδου 2006-2007. Και εδώ είναι το ταμπελάκι των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του 2007, στους οποίους θυμάμαι όταν είχα πάει, είχα και τη γιορτή μου κατά τη διάρκεια των αγώνων, το 15 Αύγουστο. Θυμάμαι είχε πάρει και μια φίλη μου από το σχολείο και μου λέει, Μάρια, εσύ πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Και της λέω, α, είμαι στη Γερμανία. Και μου λέει, α, δηλαδή χρεώνομαι τώρα. Και λέω, μάλλον, δεν ξέρω, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, στους οποίους θυμάμαι όταν έπαιξα το πρώτο μου μάτς, είχα τόσο πολύ άγχος, που λέω, πω, λέω, έτσι είναι να παίζεις πολύ σοβαρά μεγάλα τουρνουά. Πω, λέω, πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απορώ πως καταφέρνουν και παίζουν σε τόσο ψηλό επίπεδο και με τόσα φώτα και τόσο κόσμο να τους βλέπει. Και θυμάμαι είχα τόσο πολύ άγχος που λέω, πω, μάλλον δεν είναι για μένα αυτό, δεν μπορώ να αντέξω εγώ τόσο αγχωτικές συνθήκες. Αλλά πέρασε το μάτς, είχα παίξει με έναν Ουκρανό το πρώτο μάτς, κέρδισα. Και κάθε επόμενο μάτς γινόταν όλο και πιο εύκολο από την άποψη ψυχολογικής πλευράς. Και έτσι σταδιακά άρχιζε να παίζω και λίγο καλύτερα. Τελικά σε κάποια φάση κληρώνω, παίζω με έναν Βέλγο, όπου βρίσκομαι 2-0 μπροστά στο χτάμπαλο και θυμάμαι ήταν τα φώτα τόσο έντονα και οι μπάλες τόσο καινούργιες και όλα γυάλιζαν τόσο πολύ που χάνω το 8 δύο φορές για να κάνω το 2-0 3-0 και στο 2-1 γιατί έχασα το παιχνίδι μετά να κάνω το 3-1. Τελικά χάνω το παιχνίδι και νομίζω στο 16 ήταν αυτό το μάτς. Αποκλείζομαι από το τουρνουά και τελικά ο Βέλγος παίρνει το πανευρωπαϊκό. Και λέω, πω, πάντα μου είχε μείνει αυτή η αίσθηση ότι τι θα μπορούσα να είχα κάνει αν δεν είχα κληρωθεί με αυτόν ή αν είχα κερδίσει, είχα να είχα βάλει την 8 εκείνες τις φορές που θα έπρεπε να την είχα βάλει. Αλλά τέλος πάντων, κάπως έτσι ήταν η διαδικασία από ό,τι υποκολούθησα από την πρώτη μέρα που έπαιξα μέχρι το πώς έφτασα να παίζω πανευρωπαϊκό. Εν τω μεταξύ, ένα αστείο γεγονός είναι ότι θυμάμαι ότι τον πρώτο χρόνο που έπαιζα μπιλιάρδο χωρίς να το πω στους γονείς μου, γιατί νόμιζα ότι θα μου πούν, Μάρια, αγόρι μου, σε μεγαλώσαμε για να παίζεις μπιλιάρδο. Και ήταν πολύ κακόφημο στα δικά μου μάτια τότε, παρόλο που εν τέλει στα μάτια των γονιών μου κάθε άλλο από κακόφημο δεν ήταν, δεν είχα κανένα πρόβλημα, στην αρχή τουλάχιστον. Και μάλιστα όταν πήρα και το. Είχα πάρει το Πανελλήνιο, σταμάτησαν και να μου ασκούνε τόση πίεση. Γιατί πω πάλι δεν διαβάζεις και παίζεις μπιλιάρδο και δεν θα έπρεπε. Πρέπει να διαβάζεις και να είσαι καλός μαθητής. Αλλά του έλεγα, ρε παιδιά, αφού έχω γίνει τόσο καλός. Και κάπως έτσι το αφήνανε και πέρναγε. Και είχα το περιθώριο να μπορώ να παίζω περισσότερες ώρες που ήθελα. Οπότε και έτσι το χρησιμοποιούσα εγώ αυτό σαν δικαιολογία για να μπορώ να διαβάζω λιγότερο και να παίζω περισσότερες ώρες μπιλιάρδο. Κάπως έτσι ήταν τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο του μπιλιάρδου και φυσικά από εκεί και πέρα μετά φτάνοντας στο Λύκειο άρχισα και εγώ να ανησυχώ και να μου ασκείται περισσότερη πίεση για το τι θα κάνω στο μέλλον μου και όλα αυτά που περνάνε τα παιδιά όταν φτάνουν πρώτη δευτέρα λυκείου που αρχίζουν και αισθάνονται πολύ έντονα το κοινωνικό άγχος για το τι θα κάνεις στο μέλλον σου και κάποια στιγμή πρέπει να δώσεις πανελλήνιες και πρέπει να είσαι καλός μαθητής. Και εκείνη τον καιρό υπήρχε και ένα άλλο ευχάριστο γεγονός ότι το παιδί του μπιλιάρδο θεωρεί το άθλημα. Οι νικητές η οκτάδα του Πανευρωπαϊκού έπαιρνε άνευ εξετάσεων σε όποια σχολή ήθελε. Οπότε εγώ αυτό το χρησιμοποιούσα δικαίωμα για να κάνω τους γονείς μου να
Αν με αφήνουν να παίζω, επειδή λέω αν παίζω καλύτερο μπιλιάρδο, θα πάω στο Πανευρωπαϊκό στην Οχτάδα και έτσι θα περάσω όποια σχολή θέλω. Οπότε θα είστε και εσείς ευχαριστημένοι, θα είμαι και εγώ ευχαριστημένος. Οπότε γενικά έβρισκα τρόπους για να μπορέσω να πείσω τους γονείς μου να με αφήνουν να παίζω όλες τις περισσότερες ώρες. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των πρώτων χρόνων, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλες μου οι σκέψεις ήταν στο πώς θα γίνω καλύτερος παίχτης. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν αυτό πράγμα και οπότε προσπαθούσα να βρω συνέχεια, όχι μόνο χρόνο, να κάνω και να μάθω περισσότερα πράγματα. Έψαχνα, ήταν μόλις είχε βγει το Google τότε, ίσως μόλις είχε βγει και το YouTube, αλλά το YouTube μόνο μπιλιάρδο δεν είχε τότε, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι googlara pool billiard routines ή pool drills για να προσπαθήσω να βρω κάποιες ασκήσεις και όλες μου οι συζητήσεις είχαν να κάνουν με αυτό σε καθημερινή βάση για χρόνια με όλους τους ανθρώπους που μίλαγα. Εκεί πέρα όσο περισσότερα άτομα γνώριζα τους ζήταγα συνέχεια συμβουλές για το πώς θα γίνω καλύτερος. Έτσι οδηγήθηκα και στο να κάνω coaching για πρώτη φορά στη ζωή μου. Έτσι μπήκα ήμουν συνέχεια αυτής της νοοτροπίας. Κάθε μέρα πρέπει να βελτιώνεσαι. Κάθε μέρα πρέπει να γίνεσαι και λίγο καλύτερος. Και μετά, μόλις πέρασε ο καιρός και βρέθηκα να παίζω και πιο καλά, το επόμενο στάδιο ήταν ότι εντάξει, είμαι καλός για παιδόν, αλλά πρέπει να γίνω ακόμα καλύτερος, γιατί αύριο μεθαύριο που θα μεγαλώσω κι άλλο, θα παίζω πρωταθλήματα ανδρών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με άγχωνε κιόλας, γιατί λέω δεν είσαι αρκετά ακόμα καλός για να κερδίζεις και τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα, ας πούμε. Αλλά πάλι το χρησιμοποιούσα σαν μια ευκαιρία για να πιέσω τον εαυτό μου να γίνω καλύτερος και να βελτιωθώ όσο περισσότερο γίνεται. Τέλος πάντων, περίπου το 2008-2009 σταμάτησα να ασχολούμαι με τόσο πολύ πάθος όσο ασχολιόμουν μέχρι τότε, τα πρώτα 5 χρόνια, 5-6 χρόνια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν αρχίζεις και κάνεις ήττες, να χάνεις και την όρεξή σου, γιατί μας αρέσει πολύ αυτό στο οποίο είμαστε καλοί και τα πάμε καλά και κερδίζουμε. Οπότε αυτό συνδυαστικά με το γεγονός ότι εγώ θα έφτανα στο τέλος του λυκείου και θα έπρεπε να σπουδάσω και κάτι, έτσι το είχαν στο μυαλό τους γονείς μου τουλάχιστον εκείνη την εποχή, και με πίεζε και με έβγαζε από τη συγκέντρωσή μου σαν να γίνω καλύτερος παίχτης, σιγά σιγά σταμάτησα να παίζω τόσο πολύ, άρχισα να κάνω και άλλα πράγματα και να μπαίνω και σε άλλους χώρους να μαθαίνω διάφορα άλλα πράγματα που μου έδωσαν και αυτά τις δικές τους εμπειρίες, δεν ήταν απαραίτητα κακό. Ούτε ξέρω αν θα ήθελα να είχα ακολουθήσει αυτό το πράγμα από τότε σε όλη μου τη ζωή τόσο έντονα και να παραμείνω τόσο μονοδιάστατος όσο απαιτούσε ο πρωταθλητισμός σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε σίγουρα το να εξερευνήσω και άλλες εμπειρίες μέσω άλλων πραγμάτων που έκανα μεγαλώνοντας μου έδωσε τα δικά του καλά, που μπορεί και να τα χρησιμοποίησα αργότερα στον μπιλιάρδο και να μου έδωσαν καλύτερη αντίληψη πάνω σε διάφορα πράγματα που δεν μπορούσα να έχω χωρίς αυτά. Αυτή ήταν η ιστορία μου για και τα πρώτα βήματα που έκανα στο μπιλιάρδο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια εγγραφή αν θέλετε να ακούσετε και περισσότερα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.